Καλημέρα στο Γιάννη Σφαιρόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη, ευχαριστώ. Για ποιο απ' όλα. Όταν μας λείψει. Γιάννη, τι κάνεις πρώτα απ' όλα. Καλά είναι. Είναι περίοδος ανασύνδεσης. Ναι, αυτό λέω. Λίγο ξεκούραση και λίγο είναι καλό κάποια στιγμή, όχι ότι το θέλουμε, όχι, αλλά όχι, σωστό, ναι. Από τη στιγμή που γίνεται να το εκμεταλλευτούμε σαν προπονητές το διάστημα αυτό, βλέποντας, οργανώντας λίγο τις σημειώσεις, βλέποντας όλη την πορεία των τελευταίων ετών, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, να κάνεις μια αυτοκριτική, να δεις κάποια σημεία να διορθώσεις. Είναι περίοδος ανασύνταξης. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή συμβλήθηκες και συνδέθηκες με μερικές πολύ σημαντικές στιγμές του Πανιωνίου την τελευταία μια μισή σεζόν, σε πίκρανε, σε απογοήτευσε όλη αυτή η εξέλιξη που έχει να κάνει και με το προσωπικό σου κομμάτι, ότι δεν είσαι πια προπονητής εκεί, αλλά και με όλη αυτή την περιπέτεια που έφτασε στα όρια του δράματος για τον Πανιώνιο, μέχρι να, την τελευταία στιγμή να μπορέσει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του. Και μάλιστα να πορευτεί στο πρωτάθλημα με έναν ολίγων εβδομάδων συνεργάτη, τον Θανάση τον Παπαχατζή, που πήρε τη δουλειά τελικά. Ναι, ναι. Σίγουρα το εκείνο που αισθανόμουν όλο το καλοκαίρι ήταν αγωνία για τις εξελίξεις, γιατί φοβόμουν να μην γίνει τελικά, ευτυχώς δεν έγινε, αυτό που όλοι απεύχονταν, να φύγει ο Πανιώνιος, να μην υπάρχει στην Α1. Ευτυχώς δεν έγινε τελευταία στιγμή. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια ο Πανιώνιος, όχι μόνο επί των ημερών μου, αλλά γενικά σαν ομάδα, είναι μια ιστορική ομάδα. Και είναι μια ομάδα που, αν μη τι άλλο, έχει αφήσει το στίγμα της και θα συνεχίσει να το αφήνει στο ελληνικό μπάσκετ. Το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται ομάδες όπως ο Πανιώνιος, ιστορικές, ομάδες που καλλιεργούν το άθλημα και στις μικρές ηλικίες. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό τελικά που η ομάδα του Πανιωνίου συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Είχα την αγωνία κυρίως να μην χαθεί όλη αυτή η προσπάθεια όλων των ετών και από διοικητικής πλευράς, από τον κύριο Λιανό που ήταν τόσα χρόνια στην διοίκηση και τα προηγούμενα και από τον πριν του κύριου Λιανού και όλων των προπονητών και των αθλητών που προσπάθησαν για αυτή την ομάδα. Θα ήταν κρίμα. Να σε ρωτήσω πως εσύ κάποια στιγμή και καλά το έκανες, αποφάσισες να κάνεις αυτό που λένε τη σόλο καριέρα, φεύγοντας από τις φτερούγες κάποιου προπονητή με τον οποίο μεγάλωσες και ανδρώθηκες. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα με τον πρώην συνεργάτη σου. Αν σου τηλεφωνούσε, δεν ξέρω, μπορεί να σου έχει τηλεφωνήσει κιόλας, ή αν μιλούσατε ή αν οτιδήποτε άλλο, ποια βασική συμβουλή θα του έδινες, επειδή τον ξέρεις κιόλας, έχετε δουλέψει μαζί. Καταρχήν να πούμε για το Θανάση τον Παπαχατζή ότι είναι ένας πολύ αξιόλογος προπονητής, ανήκει στη νέα γενιά των Ελλήνων προπονητών. Αν και είναι παλιός, είναι πολλά χρόνια. Είναι ο πιο παλιός από, ίσως, μπράβο, από όλους μας. Έτσι νομίζω και εγώ, ναι, ναι. Απλώς είναι, δεν είχε τύχει, δεν είχε επιλέξει ο ίδιος να βγει. Ακριβώς, μπροστά. Συνειδητά δεν το είχε επιλέξει. Τώρα νομίζω, του το έλεγα και εγώ αυτά τα δύο χρόνια που ήμασταν μαζί, ότι δηλαδή ουσιαστικά είναι και αυτός πρώτος προπονητής. Μπορεί να ήμασταν συνεργάτες, αλλά θεωρώ ότι το επίπεδό του είναι για να είναι προπονητής στην Α1 και πιστεύω ότι θα το δείξει περίτραν αυτή τη χρονιά. Είναι ένας γνώστης του αθλήματος, πολύ έμπειρος και καλείται να αναλάβει την ομάδα σε μια δύσκολη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι έχει τις δυνατότητες ασφαλώς και όλα τα εχέγγυα για να βγάλει την ομάδα σε μια δύσκολη στιγμή της ιστορίας της. Τι βλέπεις απόψε? Καταρχήν είναι ένα παιχνίδι που και για τις δύο ομάδες είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και αμέσως έχουμε ένα ντέρμπι που θα κρίνει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έναν τίτλο. Άρα και οι δύο ομάδες μπορούμε να πούμε ότι δεν θα θέλανε ένα τέτοιο παιχνίδι τόσο νωρίς, γιατί δεν είναι και οι δύο έτοιμες. Ένα άλλο δεδομένο είναι ότι είναι και κλεισμένο το θηρίο, που σημαίνει ότι η κυπεδούχος ομάδα Παναθηναϊκός θα στερηθεί τους φιλάθλους της και γενικότερα για το άθλημα δεν είναι ωραίο να βλέπουμε παιχνίδια σε άδειες εξέδρες. Και όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές αυτή τη στιγμή θεωρητικά ο Ολυμπιακός υπερτερεί, γιατί έχει τον ίδιο προπονητή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Έχει ένα βασικό κορμό παικτών που λειτουργεί μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα και το μόνο ζητούμενο για τον Ολυμπιακό ήταν να βάλει δύο παίκτες καινούριους στο ρόστερ. Λέω δύο γιατί ο ένας
είναι τραυματίας, ο Ντάρντεν και δεν θα παίξει. Είναι μια απώλεια για τον Άρα μιλά, μιλάμε για το, για το Λαφαγέτ και το Χάντερ. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έχει ένα καινούριο προπονητή, καινούρια φιλοσοφία. Σίγουρα χρειάζεται κάθε καινούρια προσπάθεια όπως γίνεται αυτή στον Παναθηναϊκό, που είναι πλέον αξιόλογη γιατί πλέον στηρίζεται περισσότερο στο ελληνικό στοιχείο. Χρειάζεται όμως χρόνο για να αφομοιωθούν τα. Και θα προσέθετα εγώ και συμφωνείς, νομίζω θα χρειάζεται και υπομονή από όλους όσοι είναι ακριβώς μπλεγμένοι σε αυτή την υπόθεση. Ακριβώς, δηλαδή και με τους φιλάθλους και τη διοίκηση και όλους. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί δεν γίνονται, δεν είναι εύκολο να χτίσεις μια ομάδα καινούργια από την αρχή. Και πόσο μάλιστα όταν αλλάζει και ο προπονητής που πρώτη φορά θα συνεργαστεί με όλα, με όλα αυτά τα παιδιά. Άρα ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται καλύτερος και έτσι νωρίς που γίνεται αυτό το παιχνίδι έχει έναν δισαβαντάζ. Για μένα όμως, εν κατακλείδη για να ολοκληρώσω το, έτσι, το σκεπτικό για αυτό το παιχνίδι, είναι ότι σε τέτοια παιχνίδια δεν υπάρχουν φαβοροί. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Αυτό μπορώ να βάλω σαν επικεφαλίδα, γιατί τα μάτς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού κρίνονται σε παράγοντες πολλές φορές που είναι και αστάθμιοι. Ναι, νομίζω είναι ότι ένα ντέρμπι, δεν έχει σημασία πως είναι οι δύο ομάδες, όλα αυτά που προείπαμε είναι δεδομένα, αλλά καμιά φορά μέσα στο γήπεδο, όχι καμιά φορά, πολλές φορές μέσα στο γήπεδο όλα αυτά ανατρέπονται. Είναι ένα παιχνίδι χωρίς προγνωστικά και ένα παιχνίδι που εύχομαι να είναι αντάξιο της ποιότητας και της ιστορίας των δύο ομάδων για να δούμε ένα ωραίο ντέρμπι. Αμέσως με την έναρξη της νέας σεζόν. Μπράβο αυτό, γιατί ουσιαστικά προλογίζει και τη νέα σεζόν. Την Κυριακή αρχίζει το πρωτάθλημα και μέσα στη εβδομάδα αρχίζει η Ευρωλίγκα. Εν συνεχεία το Eurocup. Θέλω να πω ότι είναι η μόστρα μας. Το μάτς αυτό ούτως ή άλλως είναι, αλλά φέτος για έναν λόγο παραπάνω, γιατί ανοίγει την αυλαία. Ακριβώς έτσι είναι και εγώ θεωρώ ότι όλο το μάτς αυτό, όπως είπες, είναι η μόστρα μας. Το βλέπει όχι μόνο όλη η Ελλάδα, αλλά όλη η Ευρώπη και θα ήταν ωραίο. Να, καταρχήν να είχε και φιλάθλους για να δουν όλοι στην Ευρώπη ότι το γήπεδο είναι γεμάτο. Αλλά τέλος πάντων, από τη στιγμή που είναι έτσι οι συνθήκες, να γίνει ένα ωραίο μπασκετικό παιχνίδι. Εάν τραβούσα την κουβέντα μέχρι την Κυριακή που αρχίζει το πρωτάθλημα, θεωρείς ότι θα δούμε μια από τα ίδια, υπό την έννοια ότι εντάξει, είναι οι δυο που θεωρητικά και στην πράξη έχουν ξεφύγει και είναι οι υπόλοιπες ομάδες που δημιουργούν ένα πολύ ανταγωνιστικό γκρουπ, ή πιστεύεις, εκεί θέλω να καταλήξω τώρα και με την εμπειρία που έχεις και με το γεγονός ότι μπορεί να διαβάζεις πράγματα, δηλαδή στο μυαλό του καθενός, δεν ξέρω πώς είναι αυτοί που συμμερίζονται τη δική μου άποψη ή έτσι μια υφέρπουσα, ας πούμε, αντίληψη, είναι ότι πιθανότατα ότι είναι μια ομάδα από την οποία έχει περάσει, γι' αυτό το λέω έτσι, που ίσως μπορεί να κοιτάξει λίγο πιο ψηλά και να απειλήσει, δεν ξέρω, για τον ΠΑΟΚ μιλάω. Ναι, κατάλαβα. Κοιτάξτε, επειδή και πέρσι με τον Πανιόνιο που είχαμε τερματίσει τρίτη, κάναμε την ίδια κουβέντα, νομίζω. Μπράβο. Ότι στην είχα κάνει εδώ και σαν τον διάολο το λιβάνι την απέφυγες και όντως δεν μπορεί να την κάνει αυτή την κουβέντα εύκολα. Όχι, εγώ μπορώ να πω ότι η ψαλίδα δεν έχει μικρύνει για μένα. Δηλαδή, έτσι όπως είναι οι συνθήκες στο ελληνικό μπάσκετ, οι ομάδες εκτός των δύο μεγάλων είναι πολύ δύσκολο να κερδίσουν μια θέση σε σχέση με τις δύο αυτές ομάδες. Μπορεί να κερδίσουν ένα παιχνίδι, το είχαμε πει και την άλλη φορά αυτό. Ένα μάτς μπορούν να το κερδίσουν αυτές οι ομάδες. Αλλά να κερδίσουν τώρα στα play-off ή μια σειρά αγώνων ή μια θέση στην κατάταξη στην τελική, το θεωρώ απίθανο. Έχεις δίκιο, ναι. Νομίζω ότι είναι το σωστό. Ένα μάτς μπορεί να το πάρει. Δηλαδή, ένα μάτς σε καλή μέρα που θα το υποτιμήσει ο αντίπαλος, που θα έχει ευρωπαϊκό ταξίδι, που θα είναι κάπως έτσι, μπορεί να το κερδίσει. Αλλά τώρα να κερδίσεις μια σειρά αγώνων στα play-off, δηλαδή τρεις φορές τον αντίπαλό σου, τα ημιτελικά, ας πούμε, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει τόσο εύκολα. Σωστό. Γιάννη, μου ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.